μέτρα των 11,5 δις ευρώ αναμένεται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στην κρίσιμη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Eurogroup Jean-Claude Juncker στις 5.30 το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου, υπογραμμίζοντας την αποφασιστικότητα για την υλοποίησή τους. Παράλληλα, ο κύριος Σαμαράς θα ζητήσει τη στήριξη του κύριου Juncker στις προσπάθειες που καταβάλει η κυβέρνηση για να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της έναντι των Ευρωπαίων εταίρων. Μετά το τέλος της συνάντησης θα γίνουν επίσημες δηλώσεις. Στη συνέχεια ο πρόεδρος του Eurogroup θα επισκεφθεί το Μουσείο της Ακρόπολης και το βράδυ ο Πρωθυπουργός θα παραθέσει δείπνο προς τιμήν του. Εν τω μεταξύ, σε συνέντευξή του στη γερμανική εφημερίδα Bild με τίτλο «Η δραχμή θα ήταν για μας καταστροφή», ο Αντώνης Σαμαράς θέλει από τους διεθνείς δανειστές να δώσουν περισσότερο χρόνο στη χώρα μας για να ολοκληρώσει τις μεταρρυθμίσεις που έχουν ζητήσει οι πιστωτές ως προϋπόθεση για την οικονομική ενίσχυση. Ο Πρωθυπουργός εν ώψη της συνάντησής του την Παρασκευή με την καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ στο Βερολίνο δηλώνει την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να εφαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις, τονίζει ότι η Ελλάδα δεν ζητεί επιπλέον χρήματα και προειδοποιεί για τους κινδύνους που απειλούν τις χώρες της Ευρωζώνης από μια ενδεχόμενη έξοδο της χώρας από το ευρώ. Εναλλακτικές παρεμβάσεις εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης για να εξασφαλιστεί η εκτέλεση του εφετινού προϋπολογισμού και να εξευρεθούν μέτρα συνολικού ύψους 13,5 δις ευρώ για την διετία 2013-2014 με πιθανό το ψαλίδισμα ειδικών μισθολογίων. Υποσυζήτηση παραμένει και το ενδεχόμενο της πλήρους κατάργησης των επιδομάτων εορτών και αδείας σε υπαλλήλους αλλά και σε συνταξιούχους του δημοσίου. Όσον αφορά στο μέτρο της εργασιακής εφεδρείας, εξετάζονται δύο σενάρια. Το πρώτο προβλέπει ότι για όσους υπαχθούν στο νέο τύπου καθεστώς εφεδρείας, θα καταβάλλεται το 60% του βασικού μισθού για μία τριετία. Μετά την παρέλευση της συγκεκριμένης περίοδου, οι υπάλληλοι θα αποχωρούν από το δημόσιο. Σύμφωνα με το δεύτερο σενάριο, εξετάζεται το ενδεχόμενο να εφαρμοστεί ένα καθεστώς προσυνταξιοδοτικής ορίμανσης, το οποίο θα προβλέπει την αποχώρηση από το δημόσιο όλων όσοι βρίσκονται πολύ κοντά στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Από τον Οκτώβριο και έως το τέλος του έτους, τουλάχιστον 1 εκατομμύριο φορολογούμενοι θα πάρουν τα ειδοποιητήρια για την πληρωμή του φόρου ακίνητης περιουσίας 2010-2011, τα οποία θα είναι για πρώτη φορά ξεχωριστά ανασύζυγο. Από τον συγκεκριμένο φόρο το Υπουργείο Οικονομικών προσδοκά να εισπράξει περί το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Σε εξέλιξη βρίσκεται ευρεία σύσκεψη υπό τον Υπουργό Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη με θέμα τη λήψη μέτρων κατά της μάστιγας του παρεμπορίου που τίνει να προσλάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις με σοβαρές συνέπειες στην οικονομία και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Με εισήγηση του Φώτη Κουβέλη για τις πολιτικές εξελίξεις και την πορεία της κυβέρνησης, ξεκίνησε η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΔΙΜΑΡ. Μάχη με τα πύρινα μέτωπα της Ζακύνθου δίνουν οι πυροσβέστες, ενώ καλύτερη είναι η εικόνα στα υπόλοιπα σημεία της χώρας όπου είχαν εκδηλωθεί πυρκαγιές. Υπό μερικό έλεγχο έχουν τεθεί οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες στην αρχαία Νεμαία, στον Σολωμό Κορινθίας και στην περιοχή Σκουτάρι Λακωνίας. Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, υψηλός είναι ο κίνδυνος στην κεντρική υπηρετική χώρα καθώς και στα νησιά του κεντρικού Αιγαίου. Ένοχο για τα αδικήματα της απίθειας και της αντίστασης κατά της αρχής στο πλαίσιο της σύλληψής του στο Μοναστηράκι, αλλά αθώο για ψευδή δήλωση στοιχείων, έκρινε το αυτόφορο τριμελές πλημελιοδικείο της Αθήνας τον Αναστάσιο Θεοφύλου και του επέβαλε ποινή 15 μηνών με τριετή αναστολή. Διπλή απόπειρα ανθρωποκτονίας έγινε τα ξημερώματα στην περιοχή Φεστού Ηρακλείου, όταν άγνωστος επιτέθηκε με καλάζνικοφ εναντίον ζευγαριού που επέβαινε σε αυτοκίνητο. Από τους πυροβολισμούς δεν υπήρξε τραυματισμός του ζευγαριού, ενώ οι αστυνομικοί έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και την σύλληψη του δράστη. Εξωτερικές ειδήσεις. Δεκάδες πολίτες σκοτώθηκαν στην περιοχή Μανταμίγιατ Αλσάμ κοντά στη Δαμασκό στη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης του Συριακού στρατού, ο οποίος προχώρησε και σε ομαδικές εκτελέσεις, ανακοίνωσε σήμερα το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο Γάλλος Πρωθυπουργός Ζαν Μαρκ Ερό δήλωσε σήμερα ότι επιθυμεί να έρθει η στιγμή για την αποχώρηση του Σύρου Προέδρου Μπασάρ Αλάσαντ από την εξουσία. Ο παλαιότερος Σύρος κρατούμενος στις φυλακές του Ισραήλ, ο Σέγκτη Σουλεϊμάν Αλμάκετ, αποφυλακίστηκε σήμερα αφού εξέτησε ολόκληρη την ποινή του των 27 ετών κάθριξης, όπως μετέδωσε το επίσημο Συριακό Πρακτορείο Σανά.
πλημμύρες στήχησαν τη ζωή σε 4 ανθρώπους και όθησαν τις αρχές να απομακρύνουν 1.500 κατοίκους από την νότια επαρχία Κρασνοντάρ της Ρωσίας, όπου τον περασμένο μήνα οι πλημμύρες είχαν στοιχήσει τη ζωή σε 170 ανθρώπους, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Η έντονη βροχόπτωση στη διάρκεια της νύχτας προκάλεσε την υπερχείληση ενός ποταμού, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν 600 κατοικίες στην πόλη Νάβα Μιχαήλοφσκι και να διακοπεί ηλεκτροδότηση σε μια γειτονική πόλη, ανέφερε το Υπουργείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων. Η σουηδική εταιρεία IKEA ανακοίνωσε την πρόθεσή της να οικοδομήσει εξ ολοκλήρου μια συνοικία στο Αμβούργο με σπίτια, γραφεία και καταστήματα για χιλιάδες ανθρώπους, δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας. Η IKEA επεξεργάζεται ένα παρόμοιο σχέδιο για το δυτικό Λονδίνο και ίσως ακολουθήσουν και άλλες πόλεις της Δυτικής Ευρώπης. Στα μέσα Αυγούστου, εκπρόσωπος της IKEA ανακοίνωσε στον σουηδικό τύπο πως ο όμιλος θα δραστηριοποιηθεί σύντομα στις κατασκευές ξενοδοχείων. Αθλητική επικαιρότητα. Απευθείας από την ΕΤ θα μεταδοθεί ο αγώνας της Μάλαγα με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος θα διεξαχθεί απόψε στις 10 παρατέταρτο για την φάση των play-off του Champions League. Ο καιρός. Γενικά αίθριος καιρός επικρατεί με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρωτικά. Οι άνεμοι πνέουν βορειοανατολική μέχρι ισχυρή και η θερμοκρασία σημειώνει μικρή περαιτέρω άνοδο. Έθριο καιρό και θερμοκρασία στους 36 βαθμούς έχουν Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ήταν οι ειδήσεις από το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.